Την αναγκαιότητα δημιουργίας κυβέρνησης εθνικής ενότητας επεσήμανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι κατά τη συνάντησή του με τον Νούρι Αλ-Μαλίκι στην πράσινη ζώνη στη Βαγδάτη. Αν και επισήμως η Ουάσιγκτον όπως και οι Ευρωπαίοι δεν θέτουν ζήτημα απομάκρυνσης του Ιρακινού Πρωθυπουργού, ωστόσο θεωρείται ότι φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το χάος στη χώρα και την προέλαση των εξτρεμιστικών στοιχείων. Η στήριξη θα είναι εντατική και συνεχής. Αν οι ηγέτες του Ιράκ λάβουν τα αναγκαία μέτρα να ενώσουν τη χώρα, θα είναι και αποτελεσματική. Θα επιτρέψει στις Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας να αντιμετωπίσουν τους εξτρεμιστές Ισλαμιστές με πιο αποτελεσματικό τρόπο, με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία του Ιράκ, αλλά και στα ζωτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρης της περιοχής. Παρά την απόπειρα ανασύνταξης των στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράκ, οι αντάρτες κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το δηληστήριο στην Μπαϊτζή στα βόρεια της Βαγδάτης, το οποίο πολιορκούσαν τις τελευταίες 10 ημέρες. Από την ώρα που ξεκίνησαν τις επιθέσεις, έχουν καταλάβει όλα τα συνοριακά περάσματα στη Μεθόριο με την Ιορδανία, όπως και στη Συρία.